Τη δυσφορία του εξέφρασε το Κρεμλίνο για την απόφαση της General Motors να αποσυρθεί από τη ρωσική αγορά. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία θα σταματήσει την παραγωγή στο εργοστάσιο της Opel στην Αγία Πετρούπολη. Παράλληλα αναστέλλει την παράδοση μοντέλων Opel και Chevrolet στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας. Αιτίες η κατακόρυφη πτώση της τιμής του ρουβλίου που έχει καταστήσει πολύ δύσκολη την τιμολόγηση των οχημάτων, αλλά και η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση της κορεατικής Ssangyong που ανέφερε ότι δεν έχει στείλει κανένα αυτοκίνητο στη Ρωσία από τις αρχές του έτους. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες ήδη από τα τέλη του 2014. Η άλλοτε κρατεά αγορά αυτοκινήτου της Ρωσίας καταραίει υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων και της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος. Οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση 38% το Φεβρουάριο. Αν μία εταιρεία φύγει, μία άλλη θα πάρει τη θέση της και αυτή που έχει φύγει δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της αγοράς, ήταν η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του Κρεμλίνου μετά την ανακοίνωση της General Motors.